Μια ξεκάθαρη και κυρίως μόνιμη λύση για τον τόπο διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς της Αλεξανδρούπολης ζητούν οι συμμετέχοντες παραγωγοί, οι οποίοι και το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται αποδέκτες πληροφοριών που αναφέρουν την εκ νέου μετακίνησή τους και απομάκρυνσή τους από το χώρο στάθμευσης κάτω από την πλατεία του Φάρου. Οι παραγωγοί ζητούν να παραμείνουν στο χώρο, ο οποίος και αποδείχθηκε για αυτούς και τους καταναλωτές βολικός λόγω της έκτασής του αλλά και του σημείου που βρίσκεται. Νέο επεισόδιο στο σύριαλ με τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς στην Αλεξανδρούπολη, αφού φήμες θέλουν να υπάρχει σχεδιασμός για εκ νέου αλλαγή τοποθεσίας. Μια λαϊκή που έχει στο παρελθόν μεταφερθεί σε κεντρικούς οδούς της πόλης, προκαλώντας τα ανάλογα κυκλοφοριακά κομφούζια, αναζητεί μόνιμο χώρο. Το πάρκινγκ κάτω από την πλατεία του Φάρου για παραγωγούς αλλά και καταναλωτές ήταν πάντα η πιο ενδεδειγμένη λύση, λόγω της έκτασης αλλά και των χώρων στάθμευσης. Το ερώτημα όμως είναι, θα παραμείνει εκεί? Τόσο καιρός δεν είναι για αλλαγές, γιατί όποτε αλλάζουμε είτε μέρα είτε μέρος, χάνουμε από θέμα πελατείας και τα λοιπά. Και δεν είναι καιρή για αλλαγές. Να μείνουμε εδώ που είμαστε όπως είμαστε, λίγο να καθαρίσουν με τους ξένους, με το παρεμπόριο και τα λοιπά, και θα είμαστε μια χαρά. Εδώ δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το λιμάνι, είναι στο κέντρο, κατεβαίνουν εύκολα οι γιαγιάδες που δεν μπορούν να μετακινηθούν με αυτοκίνητα και αυτά. Βολεύει όλους το πάρκινγκ εδώ πέρα. Αν θα πάμε κάπου αλλού θα είναι μειονέκτημα μεγάλο. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, σας έχουν κάνει κάποιες κρούσεις? Ακούγεται κάτι να φύγουμε, να μεταφερθούμε πιο μέσα. Αν θα πάμε πιο μέσα, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά να πάμε σε κάποιο άλλο σημείο της πόλης, όπως λένε για Παρμενίων ή για Ποιμενίδη, είναι σοβαρό το πρόβλημα. Δεν πρόκειται να πατήσει κανένας. Δηλαδή, καλύτερα να τη σταματήσουμε, τη λέγε. Παράδειγμα, πού να μας πάνε? Είναι ένα μέρος που βολεύει όλους τους ανθρώπους. Και τα μπαρκαρίσματα και τα πάντα τους ανθρώπους. Είναι βολικό δηλαδή. Είναι το ιδανικό μέρος δηλαδή για τη λαϊκή αγορά. Βέβαια. Το πιο ιδανικό είναι αυτό. Σωστά. Τέλος πάντων, κάποιοι να κάνουν κομμάτι να γίνει μια δουλειά σωστή, να μην έχουμε ταλαιπωρήσει. Να μας πάνε πού δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Οπότε και τι θα λέγατε στη δημοτική αρχή αν το σκεφτόταν κάτι τέτοιο? Να μας αφήσουν εδώ και να πληρώσουμε αυτά που δικαιούμαστε να πληρώσουμε. Αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι ένας μόνιμος σχεδιασμός της λαϊκής. Ο χώρος διεξαγωγής της να πληρεί τις προϋποθέσεις για εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών, αλλά να καλύπτει και μια ικανοποιητική έκταση, ώστε να μπορούν να στείλουν τους πάγκους τους, αλλά και να μεταφέρουν τα προϊόντα τους με τα οχήματά τους. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται, να μας βάλουν σε ένα μέρος, να ξέρουμε ότι είναι στάνταρ εκεί. Ο κάθε μέρα να μας βάλουν τοποθεσία. Εδώ πέρα, κάτω από την πλατεία του Φάρου, είναι καλό το μέρος, θεωρείται, για τη λαϊκή? Κοίταξε, όπου και να μας βάλουν σε ένα μέρος. Μην μας αλλάζουν κάθε τόσο, μας αλλάζουν. Έχετε κουραστεί κι εσείς δηλαδή? Ναι, οπωσδήποτε. Οι απόψεις δίστανται, αρκεί να είναι κάτι που να είναι οριστικό. Βαρέθηκα πια. 17 χρόνια στη λαϊκή. Κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, όλο και κάτι γίνεται με αυτή τη λαϊκή. Mm-hmm. Δεν ξέρω, ό,τι και να είναι, αρκεί να είναι κάτι οριστικό. Mm-hmm. Φαίνεται πάντως ότι το μέρος το θεωρούν ιδανικό οι περισσότεροι παραγωγοί, αλλά και οι πολίτες λόγω του γεγονότος ότι έχει και χώρους στάθμευσης. Είναι βασικό να έχουμε τα αυτοκίνητα μαζί μας, γιατί φαντάζεστε τώρα 200-300 φορτηγά να είναι μέσα στην πόλη, θα μπλοκάρουν όλη την πόλη. Είναι διευκόλυνση και για εμάς να μπορούμε να ξεφορτώνουμε χωρίς να τα βγάλουμε όλα από το αμάξι. Σίγουρα είναι καλύτερα και σίγουρα είναι το πιο βολικό μέρος. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και μετά δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις με τη Δημοτική Αρχή, σας έχει ειδοποιήσει για κάτι, σκέφτεται κάτι? Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, δεν ξέρουμε έτσι κάτι οριστικό ακόμη.